Ο κύριος Καρδικάρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τους συναδέλφους τα καλύτερα για τη νέα χρονιά, όπως ακριβώς τα ίδια και για τους πολίτες μας στο Δήμο, αλλά και όλους τους πολίτες που μας ακούν μέσα από τις μεταδόσεις. Θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα που έβαλε ο Φίλιππος, ο συνάδελφος, ο Φίλιππος ο Σκληρός, αλλά θέλω να δώσω και κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρόκειται για την κατάργηση και την εξαφάνιση ενός γραφείου που λειτουργεί πάνω από 100 τόσα χρόνια. Θέλω να ενημερώσω λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και να προβληματίσω τη Δημοτική Αρχή για αυτό το ζήτημα που θα προκύψει είτε έμεσα είτε στους επόμενους 2-3 μήνες. Προφανώς κάποιοι ίσως να είναι ενήμεροι σχετικά με τη βούληση αυτής της κυβέρνησης να ολοκληρώσει ένα σχέδιο που είχε ξεκινήσει στο κοντινό παρελθόν από μια άλλη κυβέρνηση πάλι της Νέας Δημοκρατίας και αφορούσε την ουσιαστική εξαφάνιση του ΕΛΤΑ. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναφερθούμε στα προηγούμενα επεισόδια και τα γεγονότα αλλά και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Απλά να πω ότι ξεκίνησε να υλοποιείται με την απαξίωση του κοινοφελούς οργανισμού, του ΕΛΤΑ δηλαδή, καθαρά κοινοφελούς οργανισμού, και παράλληλα με το ξεπούλημα τότε του οικονομικά εύρος του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν, θυμάστε με πρωταγωνιστές, το Φιλιππίδη κλπ. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει όχι απλά να συρρυκνώσει τον ΕΛΤΑ, αλλά ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαφάνισής του. Και ανεξάρτητα από τα προβλήματα που θα προκύψουν σε όλη τη χώρα και θα είναι πάρα πολλά, εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με όσα πρόκειται να συμβούν στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας. Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι από τα 650 τα υδραυλικά γραφεία που λειτουργούν σήμερα σε όλη την επικράτεια, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τα περιορίσει στα 200, καταργεί δηλαδή 450 γραφεία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο χάρτης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης και στη Λευκάδα θα αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν τα καλά και τα κακά σενάρια. Εκείνο όμως που είναι τώρα κοινό μυστικό είναι ότι κλείνει το γραφείο της Βασιλικής. Έτσι μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή, το 40 περίπου το 100 του νησιού, πάβει ουσιαστικά να απολαμβάνει ταχυδρομικές εξυπηρέτησεις, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλα τα 12-15 χωριά και τους κατοίκους τους. Λέω 12-15 γιατί υπήρχε και ένα ταχυδρομικό πρακτορείο, το οποίο βέβαια ανήκε στο γραφείο της Βασιλικής. Και τους κατοίκους τους λοιπόν, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τους ανήμπορους. Όμως φαίνεται ότι και η ανάπτυξη της Νότιας Λευκάδας που όλοι αυτό ευαγγελιζόμαστε και ιδιαίτερα της Βασιλικής δεν εμποδίζει τους σημερινούς κυβερνώντες να προχωρήσουν στην κατάργηση του ταχυδρομείου. Ούτε η θαλάσσια σύνδεση με την Κεφαλονιά είναι τροχοπέδι στα σχέδιά τους. Ούτε καν η προοπτική λειτουργία του Αγκυροδουλίου. Και ύστερα το σενάριο είναι το γνωστό με τις εφελούσιες αποχωρήσεις που γίνονται στον ΕΛΤΑ. Αναγκαστικές, εφελούσιες, γιατί όσοι δεν φύγουν εφελούσια θα μετατεθούν. Και την κατάπτυση της συλλογικής σύμβασης εργασίας που αποδέχτηκε δυστυχώς η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΕΛΤΑ ως βασιλικότερου του βασιλέως, τα εναπομείνοντα υπολείμματα του ΕΛΤΑ θα πουληθούν σε τιμή ευκαιρίας. Ύστερα λοιπόν από τα παραπάνω, απαιτούμε, εφόσον το γνωρίζετε βέβαια ως Δημοτική Αρχή, να ενημερωθούμε γιατί αυτό είναι ζήτημα μείζονος σημασίας. Γι' αυτό το θέμα εμείς θεωρώ και θεωρούμε ως παράταξη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος γενικότερα πρέπει να αντιδράσει άμεσα και όχι κατόπιν εορτής όπως έχουμε πράξει στο κοντινό παρελθόν. Γιατί αν περιμένουμε να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις και τα αποτελέσματα, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά αν δεν είναι. Το ταχυδρομείο Βασιλικής δεν πρέπει να καταργηθεί. Ενδεχομένη κατάργησή του θα είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Είναι σε 37 χιλιόμετρα απόσταση από την πόλη της Λευκάδας. Αυτή τη στιγμή στο Αφάνι και στο Βράγανο θα εξυπηρετούνται τα χωριά από το ταχυδρομείο του Νιδριού. Μπορώ να πω πάρα πολλά για τον ΕΛΤΑ. Η διανομή θα γίνεται κάθε 3 με 4 μέρες. Είναι μια τραγική κατάσταση. Είναι λοιπόν μια κατάσταση άσχημη, μια άσχημη εξέλιξη που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά και οικονομικά όχι μόνο την Νότια Λευκάδα αλλά και όλο το Δήμο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άλλος Δημοτικός Σύμβουλος.